λέγω, κύριε Πρέσβη, κύριε Γενικέ, ότι αυτοί που απειρίθμισα, ο Άγιος Σιγκαπούρης, ο Άγιος Αυστρίας, ο Άγιος Σιλιβρίας, ο Άγιος Κιδωνιών και άλλοι 6 νεότεροι κληρικοί που εργάζονται στο Πατριαρχείο μας, μόλις προ 2-3 ημερών πήραν την τουρκική υπηκότητα, πράγμα το οποίο είναι μία εγγύηση για την μελλοντική διακονία τους στην Κωνσταντινούπολη και στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Παρέλειψα τον Άγιον Σικάγο και ζητώ συγγνώμη. Άγιον Ζαματά Σικάγο, Μετροπολιτή Μπουρδά, Μπήρας Γιασλή, Ιτσερδέο του Ρίολα, Ζουρτιλέρμ και Ντισιντέρ. Λοιπόν, θέλω να πω και να κατακλείσω επιτέλους, να πω ότι η πρόνοια του Θεού τα φροντίζει όλα. Εκεί που κλείνουν πόρτες, ανοίγουν άλλες πόρτες. Εκεί που νομίζουμε ότι είμαστε σε αδιέξοδο, όπως γράφουν μερικοί στην Ελλάδα, ότι τελείωσε η Κωνσταντινούπολη στο Πατριαρχείο, η σημερινή ρομνή της πόλης είναι η τελευταία, βλέπετε ότι αντιστρέφονται οι όροι τώρα. Και αντί να φεύγουμε εμείς από την Κωνσταντινούπολη και να πηγαίνουμε στην Ελλάδα, έρχονται από την Ελλάδα επιστήμονες, επιχειρηματίες και εγκαθίστανται στην Κωνσταντινούπολη και γίνεται μία αλληλοπεριχώρηση. Και οι δύο πλευρές του Αιγαίου ευχόμεθα πάντοτε να ενώνονται, να συνεργάζονται και το Αιγαίο να είναι μια θάλασσα φιλίας και αδελφοσύνης. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται και ο κύριος Μπουτάρης που είναι εδώ και κάνει επιχειρηματικές συνεργασίες, δραστηριότητες με τους Τούρκους συναδέλφους του. Εδώ ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Σμύρνης, ο κύριος Εκρέμ Ντεμιρτάς, είναι γνωστότατος για την φιλία του προς την Ελλάδα και τους Έλληνας και συνεργάζεται στον εμπορικό τομέα με τους Έλληνας και προάγει την φιλία και την συνεργασία. Το ίδιο και ο Δήμαρχος της Σμύρνης, ο κύριος Αζίζ Κοτζάουγλου, τους οποίους όλους τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρομαι εκ μέρους της Μητρός Εκκλησίας, διότι και εμείς ως Οικουμενικών Πατριαρχείων είμαστε στην ίδια γραμμή της φιλίας και της δημιουργικής συνεργασίας Τούρκων και Ελλήνων, Ελλάδος και Τουρκίας. Ευχόμεθα και με τη νέα κυβέρνηση, η οποία προέκυψε από τις προσφάτους εκλογές στην Ελλάδα και με την κυβέρνηση όποια θα είναι που θα προέλθει από τις κάλπες των Ιούνιων εδώ στην Τουρκία, να συνεχιστεί και να αυξηθεί αυτή η φιλία και η συνεργασία για το καλό και για την ευημερία αμφωτέρων των λαών. Ο Άγιος Βουκώλος να είναι βοήθειά μας. Ήθε αυτό το πανηγύρι το σημερινό να καθιερωθεί και του χρόνου τέτοια μέρα να είμαστε όλοι μαζί και πάλι εδώ. Χρόνια πολλά.